Έργα ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο Αγιάς, χρηματοδοτούμενα μέσω του ΕΣΠΑ και του προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Πρόκειται για έργα που αναβαθμίζουν την περιοχή, τονίζει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Είναι έργα τα οποία βρίσκονται σε. Το δύο χρόνια ο τότε Υπουργός Οικονομικών είχε κάνει σαφώς λάθος. Σαφώς λάθος. Και αυτό φάνηκε γιατί τα δύο τα αποτελέσματα χρήσεων που δόθηκαν, οικονομικών χρήσεων του ελληνικού κράτους, δόθηκε ότι έχουμε έλλειμμα μείον από τα έσοδα που έχουμε από τα καύσιμα σαν κράτος. Άρα έτσι εξηγείται αυτή η κατακρύμνηση που έχει και ο κλάδος μας, γιατί οι καταναλωτές δεν καταναλώνουν. Όσο ανεβαίνει, πάβει και η μετακίνηση και η ανάπτυξη. Ο τομέας ενέργειας πρέπει να τον χειρίζεσαι πολύ προσεκτικά. Δεν ξέρω τι μέλη γενέστε, πάντως ξέρω ότι αν δεν κατέβει στο 1, στο 1-2, 1-3 η τιμή της αμόλυβδης, τα ίδια και χειρότερα θα έχουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Ίδρυψης ανατολικής πλευράς Καρδίτσας από το Σμόκοβο. Είναι ένα μεγάλο έργο, είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΠΕΡΑ και το οποίο γίνεται από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας της Καρδίτσας. Είναι ένα έργο που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια και ένα έργο το οποίο θα δώσει νερό σε 30 οικισμούς, χωριά στην περιοχή εκεί. Και είναι έργο για μέλλοντος, διότι το νερό είναι το μέλλον.